Γιώργο, μπορούσε να φανταστεί ένα καλύτερο επίλογο από αυτόν που είδαμε να διαδραματίζεται στο βαρκέ. Εντάξει, ο ωραίο επίλογο για μένα ήταν πριν δύο χρόνια από τα μάτσα. Με τον τρόπο που στα μάτσα, με την αγάπη που δέχτηκα από το σύλλογο, από του συμπέκτε μου. Το ότι μπορούσα να έχετε τελειώσει στα πόδια μου γη και με δύο τίτλου. Εντάξει, αλλά σαφώ το ότι έφυγε έτσι με του συμπέκτε σου. Συμπαίκτες. Με του παίκτε του Ολυμπιακού να σε αγκαλιάζουν, να σε κυνηγάνουν στο παρκέ, δεν ήταν και αυτό έχω κάτι. Νομίω, ήταν ωραίο. Εντάξει, θα σου λέω τώρα. Σε κάνει να ξανα... σου ξαναφημίζει όμορφε εικόνε που, που έχει ζήσει. Πάντω φάνηκε ένα ημιχρονάκι και το βγάζει άδεντα. Όχι, δεν το βγάζει. Βλέπει τώρα μια φορά. Εντάξει, ψυχολογικά δεν ξέρω να πήγαινε το πράγμα. Σωματικά καλά, είμαστε κρατιόμενο, τα κάναμε προπονισού, αλλά ψυχολογικά δεν πήγαινε. Ναι, ναι, το έχω στο μυαλό μου το είχαμε πει. Η αλήθεια είναι ότι ένα αρνητικό λιγάκι, αλλά με πιο η όταν έπεσε στο τραπέζι αυτή η ιδέα και μου είπε να σου για τελευταία φορά. Οπότε εκεί πέρα έγινε λίγο η πλάστηκα. Κατεβαίνει, πανέλεγε. Τι σκέφτεσαι. Κοίτα, ένα από τι στιγμέ που περνάνε από μπροστά σου όλε τι εκατομμύρια στιγμέ που έχει περάσει. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκα στο παρκέ και πάσα σε παρκέ, παρκέ το 2000 μέχρι, μέχρι σήμερα. Ε, εκατομμύρια σκέψει, καλέ στιγμέ, κακέ στιγμέ. Πολλά.